Το περιμένεις. Για δες το. Γιατί με πήρανε μαζί. Βρισκόμαστε στην Λαϊκή της Γλυφάδας. Την καλύτερη, νομίζω. Την καλύτερη. Έρχεσαι συχνά εδώ, την επισκέπτεσαι. Ναι. Την επισκέπτομαι. Κάνεις τα ψώνια σου. Βεβαίως. Ξέρετε ποια είναι. Είναι η κόρη... Μεταξά. Ναι. Η κόρη του Λευτέρη Φαντασή. Γιατί θαυμάζω γι' αυτό. Τη θαυμάζετε. Θαυμάζω. Μ' αρέσει πολύ. Γιατί είναι καλό κοριτσάκι. Καλό κοριτσάκι, ταπεινό και μ' αρέσει. Ποια είναι η αγαπημένη σου ασχολία με το σπίτι. Να το κάνω decorate, πώς το λέμε. Να φτιάχνω, να αλλάζω τα πράγματα, να βάζω πίνακες. Εσύ πώς νιώθεις με τα σχόλια που μπορεί να σου γράψουν ή μπορεί να υποθούν μετά από μια προκλητική, ας πούμε, φωτογραφία που μπορεί να ανέβει στα social media? Να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Καθένας έχει τη δική του γνώμη. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριόμαστε, να χαλιόμαστε για αυτά τα πράγματα. Γενικά στην αρνητική κριτική λίγο τη βάζεις απ' έξω. Γενικά στην κριτική. Εκτός αν είναι πάνω στη δουλειά μου. Mm-hmm. Όχι πάνω σε μένα σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Ο σύντροφός σου δεν ζηλεύει. Όταν θα μπορεί να βάλεις κάτι πιο προκλητικό ή άμα κάνεις μια πιο προκλητική φωτογράφηση, ας πούμε. Όχι. Δεν ζηλεύει, δεν σου λέει κάτι, δεν συζητάτε, ας πούμε, κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είσαι ερωτευμένη. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πήγες να βγάλεις εσύ κάτι φωτογραφίες σε ένα σούπερ μάρκετ και έγινε, σου είπανε να σταματήσεις, δεν σε αφήσανε. Τι ακριβώς έγινε? Εγώ πάντα σκέφτομαι διάφορα concept και μου αρέσει να βγάζω διαφορετικές φωτογραφίες. Είχα βάλει αυτήν την ιδέα στο μυαλό μου. Πήγα σε 5-6 σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Και έβγαλα. Δεν προκλητικά. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Από εδώ μέχρι κάτω ήμουν αντιμένη. Δεν είναι. Επιτρέπεται να το κάνεις εδώ. Είχα το τέξερα. Και μετά σου στείλανε και την ανακοίνωση. Καλά, αυτό ήταν σίγουρα ψέμα. Το γράψανε αφού έφυγα 100%. Απλά για να το έχουν. Σε περίπτωση που ξαναγίνει. Ότι απαγορεύεται και κρύβεται. Ναι, και καλά, ναι, το πιστέψαμε, πες, ναι. Γιατί σου είπαν εκείνη τη στιγμή, αλλά εσύ τους λες, λέω, δείξε το μου και θα φύγω πάρα πολύ γρήγορα. Και με χαρά. Και πήγαμε κάτω και δεν υπήρχε πουθενά. Και μετά προσωπικό μήνυμα, να. Και μετά το γράψανε και να. Μάλιστα, μάθαμε πρόσφατα ότι πέρασες και δοκιμαστικό για την εκπομπή της Ντορέτα στο Sky. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία εκεί στο δοκιμαστικό και τι έγινε? Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μου αρέσει η τηλεόραση, είχαμε φανταστική χημεία. Αλλά νομίζω αποφασίσαμε να μην πάρουν άλλο κορίτσι. Μου άρεσε εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ειδικά με τα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά εντάξει, αφού δεν έκατσε, τι να κάνουμε. Γενικά εσύ στη Λαϊκή, όταν θα κατέβεις, θα ψωνίσεις ρούχα. Εννοείται. Πάμε να δοκιμάσουμε, να βάλουμε, να δούμε τι είναι. Ναι. Γιατί μου λείπουν και κάτι κουρτίνες. Να δούμε τα ισόρουχα πρώτα. Ας τα δούμε. Νομίζω μου κάνει. Χωράει το κεφάλι μου.